Φίλε και φίλοι, χαίρετε. Είμαι η Θέκλα Πετρίδου και αυτό εδώ είναι το ψυχοεκπαιδευτικό μα κανάλι στο YouTube και σήμερα έχουμε θεματάρα. Καλά, ακούτε, θεματάρα. Αφορμή για αυτό το βίντεο, ένα πολύ εύστοχο σχόλιο το οποίο διάβασα κάτω από ένα παλιότερο βίντεο το οποίο ανέβηκε πάνω από δύο χρόνια πριν με τίτλο Άνθρωποι που προχωρούν πολύ γρήγορα μετά από ένα νέο χωρισμό, μήπω είχαν έτοιμο τον καινούριο σύντροφο. Στην περιγραφή αυτού του βίντεο θα βάλω το link, το σύνδεσμο για να μπορείτε να δείτε ξανά εάν θέλετε εκείνο το βίντεο και να το δείτε για πρώτη φορά εάν σας διέφυγε. Επίσης το έχω ανεβάσει εκ νέου για τους ανθρώπους που βρίσκονται στο τρίτο και τέταρτο στάδιο της συμμετοχής χωρίς διαφημίσεις. Λοιπόν, το ξανά ακούσα εκείνο το βίντεο, <laughs> το οποίο ήταν προδιαιτίας. Ναι, έχει δύο χρόνια, ναι, δύο χρόνια, δύο χρόνια. Οπό, πόσο γρήγορα περνάει ο καιρός. Σε εκείνο το βίντεο διερευνούσα διάφορες πιθανότητες γιατί κάποιος μπορεί να προχωράει πολύ γρήγορα μετά από ένα χωρισμό. Και οπωσδήποτε την πιθανότητα κάποιο να παραμένει σε μια σχέση ενώ το έχει τελειώσει και παράλληλα να έχει βρει τον επόμενο ή την επόμενη σύντροφο. Όμως η αλήθεια είναι πως δεν μπορούμε να γνωρίζουμε για όλες τις περιπτώσεις τι ακριβώς συνέβηκε. Όμως αυτό το πολύ εύστοχο σχόλιο της κοπελιάς μας δίνει την ευκαιρία να εξερευνήσουμε την επιφανειακή συνδεσιμότητα που δείχνουν κάποιοι άνθρωποι στις σχέσεις τους και η οποία μπορεί να είναι εύκολα ε, κατανοητή από τις συμπεριφορές τους. Πάω στο σχολείο. Θα έβρισκα ενδιαφέρον να κάνατε ένα βίντεο σχετικά με το τι έχει να μας πει για το χαρακτήρα ενός ανθρώπου, ο τρόπος που χωρίζει και το πώς απομακρύνεται από τη ζωή μας. Θεωρώ ότι στο χωρισμό, και δεν είναι μόνο εγώ που το θεωρώ, νομίζω είναι και κοινή γνώση και κοινή υπεποίθηση αυτό το πράγμα, ότι όταν χωρίζεις με κάποιον, τότε αποκαλύπτει το πραγματικό του πρόσωπο σε περίπτωση που το είχε κρύψει. Στη σύγκρουση επάνω φαίνεται η ποιότητα ενός ανθρώπου. Κάποιος άνθρωπος ο οποίος προσποιείται τον ευγενικό και τον καλοήθη, όταν θυμώσει ή όταν επέλθει μια σύγκρουση, τότε με τον τρόπο που θα αντιδράσει, με τις λέξεις που θα χρησιμοποιήσει, με τη σκληρότητα ή την παγερότητα ή την αδιαφορία ή με την κατανόηση, με την ανθρωπιά και με το φιλότιμο, θα δείξει τον πραγματικό του χαρακτήρα. Η πρώτη σχέση μου, λέει η κοπέλα, διήρκησε σχεδόν τρία χρόνια. Μακροχρόνια σχέση. Τρία χρόνια σχέση, η πρώτη σχέση της κοπέλας, μακροχρόνια σχέση. Τον αγάπησα πάρα πολύ και τον αγαπώ ακόμη και μακάρι να είναι καλά. Λοιπόν, εάν όταν λες τον αγάπησα πάρα πολύ και τον αγαπώ ακόμη εννοείς ερωτικά, θα σου... Ε, πού είναι το... <laughs> Ψάχνω το καμπανάκι μου. Πού είναι το καμπανάκι μας, Λάκη! Πού είναι το καμπανάκι μας! Ήρθε μια κοπέλα... Α, να, το εδώ. Αυτό είναι ένα, είναι ένα κόκκινο σημαίακι ή καμπανάκι. Αν ακόμη αγαπά έναν άνθρωπο που σε έχει χωρίσει και έχει προχωρήσει τόσο γρήγορα ερωτικά. Αν τον αγαπά άνθρωποι... Είναι... Ε, εντάξει. Λοιπόν, είχαμε απίστευτο όμορφες στιγμές, αλλά υπήρχε και απίστευτη τοξικότητα. Love bombing στις αρχές, δηλαδή βομβαρδισμός αγάπης. Μετά παράλογη ζήλια από μεριάς του. Gas δηλαδή και να τον έπιανα σε ένα ψέμα θα με έβγαζε τρελή, δεν θα το παραδεχόταν με τίποτα. Το gas lighting είναι αυτό το όπλο του ψυχολογικού πολέμου, όπου αυτός που το χρησιμοποιεί, αυτός που κακοποιεί ψυχικά και συναισθηματικά τον άλλον, παραποιεί την πραγματικότητα, ούτω ώστε να χειραγωγήσει τον άλλον. Άρα, είχαμε απίστευτα όμορφες στιγμές, αλλά υπήρχε απίστευτη τοξικότητα. Φαντάζομαι, οι απίστευτα όμορφες στιγμές ήταν στην αρχή στο love bombing, στη φάση του βομβαρδισμού αγάπης, που είναι οι που κάνουν βομβαρδισμό αγάπης στην αρχή μιας σχέσης. Και μετά από την αρχή της σχέσης είχατε την απίστευτη τοξικότητα. Παράλογη ζήλια, γκασλάιτινγκ, κατηγορίες χωρίς λόγος προς τα εμένα, δημιουργούσε φανταστικά σενάρια στο μυαλό του, ότι παραδείγματο χάρη κοίταξα κάποιον άλλον ή ότι άκουσα ένα τραγούδι πιο μελαγχολικό, επειδή δεν έχω ξεπεράσει για παράδειγμα κάποιον που έβγαινε. Κόρη μου, αγαπά ακόμη ερωτικά αυτόν τον άνθρωπο και ανθρώπινα ακόμη. Εδώ μιλάμε ότι έχει ταλαιπωρηθεί πολύ. Είναι εξαιρετικά τοξικέ οι συμπεριφορέ που περιγράφει. Αντιλαμβάνομαι ότι είσαι νεαρό κορίτσι για να λες ότι είναι η πρώτη σου σχέση και που διήρκησε τρία χρόνια. Πρέπει να βγάλεις από το μυαλό σου τις ρομαντικές ιδέες περί έρωτος, όπου κάποιος ο οποίος μας έχει κακοποιήσει επειδή είχαμε κάποιες ωραίες στιγμές μαζί του στην αρχή που μας έκανε love bombing ή όταν μας έκανε hoovering, όταν μας επαναρροφούσε πίσω στη σχέση και να διατηρεί ακόμη, να συντηρεί ακόμη ερωτικά συναισθήματα και συμπάθεια για έναν άνθρωπο που σε έχει κακοποιήσει. Δεν είναι φυσική συνθήκη το θύμα να νιώθει αγάπη προ το θήτη. Υπάρχει και μια ονομασία γι' αυτό που ονομάζεται σύνδρομο τη Στοκχόλμη. Να νιώθουμε ότι αγαπάμε, είμαστε ερωτευμένοι με έναν άνθρωπο που μα έχει κακοποιήσει. Τα σκηνικά με τη ζήλια, αφού φτάσα σε σημείο ακρότητα, σταμάτησαν σχεδόν εντελώ γιατί χωρίσαμε γι' αυτό το λόγο. Άρα υπερβολική ζήλια, ακρότητα, ψυχοπαθολογική ζήλια, να φτιάχνει σενάρια από το μυαλό του. Όταν τα ξαναβρήκαμε, ξαφνικά έγινα εγώ η καταπιεστική και θεωρώ πως αδιαφορούσε αρκετά για μένα. Χωρίσαμε πάλι, χωρίς ιδιαίτερο λόγο, σε έναν μικρό τσακωμό πριν 3-4 μήνες. Άρα είναι φρέσκο ακόμη στο μυαλό σου και όπως θα έχεις ακούσει στο βίντεο κάτω από το οποίο σχολίασες, Μία μακροχρόνια σχέση μπορεί να μα πάρει και έξι μήνε και ένα χρόνο για να την ξεπεράσουμε. Άρα αυτό το τον αγαπώ ακόμη μπορεί να σημαίνει είμαι ακόμη συνδεδεμένη με αυτό το πρόσωπο που με έχει πονέσει τόσο πολύ. Και απλώ εξαφανίστηκε εντελώ από τη ζωή μου. Λίγε μέρε πριν χωρίσουμε, μετά από έναν τσακωμό πάλι, είχε πει πως δεν μπορεί να ζήσει χωρί εμένα. Δεν έκανε καμία προσπάθεια να τα βρούμε όμω. Στο τελευταίο μας αντίο δεν είπε ούτε μια γλυκιά κουβέντα. Ήταν ψυχρός και ανέκφραστος και αυτό με στιγμάτισε. Πλέον δεν του ήτουσουν χρήσιμοι. Πλέον δεν του έδινε αρκετή ναρκισιστική τροφοδοσία, οπότε σε έκανε discard. Discard σημαίνει πετάω τον άλλο σα στημένη λεμονόκουπα. Οι ναρκισιστέ, οι άνθρωποι με ναρκισιστικό στυλ προσωπικότητα, στην αρχή μια γνωριμία ανεβάζουν τον άνθρωπο που θέλουν να συνδεθούν στου 7 ουρανού, μέσω του βομβαρδίσματος αγάπης και μετά τον κάνουν devalue, δηλαδή του κατεβάζουν την αξία του και μετά τον κάνουν discard, τον πετάνε. Σε λιγότερο από ένα μήνα έκανε άλλη σχέση και στο Spotify έχουν δημιουργήσει μαζί με την κοπέλα μια playlist με ερωτικά τραγούδια όπως είχε και μαζί μου. Στίχη του στυλ γεννήθηκα για σένα, σε θέλω για πάντα είσαι η γυναίκα της ζωής μου και τα λοιπά. Με ακολουθεί στο Spotify εντωμεταξύ και απλώς αναρωτιέμαι. Το Spotify είναι μια πλατφόρμα στην οποία κάποιος μπορεί να ακούει μουσική, να ακούει μόνο μουσική. Δεν έχει βίντεο το Spotify, συνήθως έχει μόνο μουσική ή να ακούει podcast. Τι ήμουν... και, απλώ αναρω... απλώς αναρωτιέμαι, τι ήμουν τελικά για αυτόν τον άνθρωπο. Κάναμε ταξίδια μαζί, συγκατοικήσαμε, ονειρευτήκαμε μαζί. Ήταν τόσο εύκολο να με αντικαταστήσει. Έκανα κι εγώ λάθη σίγουρα. Όμως για μένα ήταν αληθινό αυτό που είχαμε. Τόσο γρήγορα με διέγραψε. Τη μια μέρα να κάνουμε όνειρα μαζί και την άλλη όλα να κυρώνονται και να ονειρεύεται από την αρχή τόσο γρήγορα με έναν άλλον άνθρωπο. Αγάπη μου, καλωσόρισες στον αρκισιστικό κόσμο των σχέσεων. Καλωσόρισες στον αρκισιστικό σύμπαν. Καλωσόρισες στη συνθήκη αυτή, την πολύ τραγική, την πολύ θλιβερή συνθήκη που οι άνθρωποι χρησιμοποιούν τους άλλους ανθρώπους ως αντικείμενα. Όλα όσα περιγράφεις γι' αυτό τον τύπο, συνηγορούν στο ότι είναι πολύ πιθανό να έχει έναν αρχισιστικό στυλ προσωπικότητας. Δηλαδή, μπορεί να είναι τόσο ψυχοσυναισθηματικά ανώριμος, ώστε να χρησιμοποιεί τους άλλους ανθρώπους ως μέσα διαχείρισης των δικών του συναισθημάτων. Ο λόγος που σε ξεπέρασε τόσο γρήγορα και σε αντικατέστησε τόσο γρήγορα με ένα άλλο πρόσωπο, ιθανόν να είναι γιατί ποτέ δεν ήσουν ουσιαστικά σημαντικοί για αυτόν. Μπορεί να ήσουν ένα πρόσωπο πάνω στο οποίο προέβαλε τις ναρκισιστικές του ανάγκες. Προφανώς μπορεί να ικανοποιούσες κάποια κουτάκια που είχε μέσα στο μυαλό του. Έκανε stick σε αυτά τα κουτάκια. Έχουμε πει πολλές φορές ότι οι άνθρωποι με ναρκισιστικό στυλ προσωπικότητας, ενώ μπορεί να μας φαίνονται ως φουσκωτά παγόνια, στην πραγματικότητα έχουν τρομερές ανασφάλειες. Και ο ναρκισισμός τους είναι μια ψεύτικη επιφάνεια των φοβερών ανασφαλιών που κρύβονται κάτω από το προσωπείο του δυνατού ανθρώπου ή του ανθρώπου με την πολύ δυνατή άποψη. Γιατί αυτός ο τύπος από ό,τι μας περιγράφει είχε πολύ δυνατή άποψη. Ήταν τόσο σίγουρος για σένα. Έφτιαχνε σενάρια τα οποία υιοθετούσε και σε κατηγορούσε για πράγματα τα οποία προφανώς έβγαιναν μέσα από το μυαλό του. Δεν είναι τόσο δυνατή προσωπικότητα όσο προσπαθεί να δείξει. Δεν είναι τόσο ισχυρός άνθρωπος. Πρόκειται για ένα φοβισμένο ανθρωπάκι το οποίο παίζει ένα παιχνίδι που προσποιείται το μεγάλο και τον καμπό σου. Τώρα δεν γνωρίζω εσύ τι στυλ προσωπικότητα έχεις, ούτε μπορώ να καταλάβω από αυτά που γράφεις. Α, μπορώ να αντιληφθώ όμως ότι παίρνεις μια ευθύνη για σένα και λες ότι έκανα και εγώ λάθη, το οποίο το να παίρνει κάποιος ευθύνη δεν είναι χαρακτηριστικό κάποιου ναρκισιστή. Και επίση δείχνει εν σε έναν άνθρωπο που σε έχει κακοποιήσει, το οποίο πάλι δεν είναι χαρακτηριστικό ενό ναρκιστή. Δεν ξέρω. Αυτό που ξέρω είναι γενικά ότι οι άνθρωποι με ναρκιστικό στυλ προσωπικότητα, αλλά και οι άνθρωποι με συνεξαρτητικό στυλ προσωπικότητας, όχι μόνο οι ναρκισιστές, αλλά και οι συνεξαρτόμενοι, οι ναρκισιστέ είναι άνθρωποι που έχουν υπερβολικό εγωκεντρισμό, οι οποίοι δεν συνδέονται ουσιαστικά με του άλλου ανθρώπου, αλλά χρησιμοποιούν του άλλου ανθρώπου για να διαχειρίζονται τα συναισθήματά του. Αν του βολεύει ένα άνθρωπο, τον έχουν στη ζωή του. Αν πάβει να του βολεύει ένα άνθρωπο, τον βγάζουν από τη ζωή του. Και είναι άνθρωποι οι οποίοι πάνω απ' όλα έχουν τον εαυτούλη του και το τι έχουν τέλο πάντων μέσα στο μυαλό που έχουν. Οι συνεξαρτόμενοι από την άλλη είναι άνθρωποι με πολλέ ανασφαλίε, επίση πολλέ ανασφαλίε, οι οποίοι έχουν τρομερά χαμηλή αυτοεκτίμηση και χαμηλή αυτοπεποίθηση, οι οποίοι γαντζώνονται πάνω σε μία σχέση προκειμένου να νιώσουν ασφάλεια. Και ετεροπροσδιορίζονται. Οι συνεξαρτόμενοι προσδιορίζονται από τη σχέση. Νιώθουν καλά όταν είναι μέσα σε μία σχέση. Οπότε κάτι το οποίο πρέπει να το κατανοήσουμε. Και όσοι θεωρούμε ότι είμαστε συνεξαρτόμενοι ή μας έχει πει ο ψυχολόγος μας ότι είμαστε συνεξαρτόμενοι, ότι και οι συνεξαρτόμενοι δεν δενόμαστε με αυθεντικό τρόπο με τους άλλους ανθρώπους. Δεν επιλέγουμε τους άλλους ανθρώπους επειδή μας αρέσει αυτός ο άνθρωπος, επειδή μας ελκύει αυθεντικά αυτός ο άνθρωπος, επειδή θαυμάζουμε αυτόν τον άνθρωπο. Ή συνεξαρτόμενοι Όπω και οι ναρκιστέ, επιλέγουμε του άλλου ανθρώπου βάσει διαθεσιμότητα. Δηλαδή, ένα συνεξαρτωμένο θα επιλέξει να μπει σε μία σχέση όταν νιώσει ότι αυτό ο άνθρωπο ο άλλο θέλει να κάνει σχέση μαζί του. Και θα είναι το στυλ άνδρας να είναι και ό,τι να είναι, γυναίκα να είναι και ό,τι να είναι και ό,τι να είναι, εγώ θα προσαρμοστώ να γίνω αυτό που θέλει αυτό ο άλλο άνθρωπο, όπω και να είναι. Με τον ίδιο τρόπο που ένας ναρκισιστής δεν συνδέεται ουσιαστικά με τα πρόσωπα με τα οποία φτιάχνει σχέση, με τον ίδιο ακριβώς τρόπο η άλλη όψη του ίδιου νομίσματος και ένας συνεξαρτόμενος δεν συνδέεται ουσιαστικά με τα πρόσωπα με τα οποία φτιάχνει σχέση. Ο συνεξαρτόμενος μπορεί επίσης εύκολα μετά από το πέρας μιας σχέσης να μην αντέχει καθόλου καθόλου τον πόνο της παύσης του εταιροπροσδιορισμού, το γεγονός ότι πλέον δεν νιώθει την ασφάλεια της σχέσης και ένας συνεξαρτόμενος επίσης να προσπαθήσει πολύ γρήγορα να υποκαταστήσει το πρόσωπο. Ξαναλέω, δεν μπορώ να γνωρίζω τι στυλ προσωπικότητας έχεις εσύ. Από όσα, από όσα μας έχεις πει, είναι πιθανόν ότι ο πρώην σου είχε αναρκησιστικά στοιχεία γιατί λες ότι χρησιμοποιήσε το love bombing, τον discard, τον devaluation, τον gas lighting. Αυτ, πάνω σε αυτά τα στοιχεία βασίζομαι και λέω ότι ίσως να ήταν αρκησιστής, αλλά θα μπορούσε κάλλιστα να ήταν και συνεξαρτόμενο, Με φοβερέ ανασφάλειε και οι συνεξαρτόμενοι έχουμε φοβερέ ανασφάλειε, όπω και οι ναρκιστέ έχουν φοβερέ ανασφάλειε. Και αυτέ οι ανασφάλειε του να εκδηλώνονταν με ένα έντονο, παρανοϊκό, τρόπο ζήλια, γιατί μιλάς για παρανοϊκή ζήλια στην ουσία, ζήλια η οποία δεν είναι βασισμένη στη ρεαλιστική πραγματικότητα, αλλά προσωμιάζει στην παράνοια, στον παραλογισμό. Και επίση και οι συνεξαρτώμενοι μπορεί να φύγουν από μία σχέση και όταν φύγουν από αυτή τη σχέση να νιώθουν. Πολύ άσχημα και πολύ γρήγορα να μπαίνουν στην επόμενη σχέση. Φυσικά, στην περίπτωση τη δικιά σας, ο τύπο αυτό αποφάσισε από μόνο του να φύγει από τη σχέση. Από ό,τι λε. Και άλλαξε τον τρόπο με τον οποίο συμπεριφερόταν προ εσένα. Τώρα ακούμε μόνο τη δικιά σου πλευρά, δεν ακούμε και τη δικιά του πλευρά. Οπότε δεν μπορούμε να γνωρίζουμε αν ήταν αρκισιστή ή συνεξαρτώμενο. Αλλά σίγουρα δεν είχε ένα ασφαλέ στυλ δεσμού και έναν υγιή τύπο προσωπικότητα. Είδατε κατά τη διάρκεια του βίντεο το έχω γυρίσει γιατί σκέφτομαι, σκέφτομαι ότι είναι εξίσου τοξικό να δημιουργούμε σχέση με ένα πρόσωπο συνεξαρτόμενο, όπω το να δημιουργούμε σχέση με ένα πρόσωπο ναρκιστικό. Πρέπει να το κατανοήσουμε επιτέλου σε αυτό το κανάλι, μιλάω για του παλαιότερου αυτού που είναι χρόνια εδώ, ότι δεν είναι προνόμιο να είσαι συνεξαρτόμενο και δεν είναι τίτλο τιμή. Είναι μια εξίσου παθολογική συνθήκη, την οποία εάν θέλεις να έχεις μια ισορροπημένη ζωή, να έχεις ψυχική υγεία και ευεξία, πρέπει να γονατίσεις πάνω στη συνεξάρτηση και να την εξαλείψεις ως συνθήκη και να αλλάξεις το στυλ προσωπικότητας. Η διαφορά που έχουν οι συνεξαρτόμενοι από τους ναρκισιστές είναι ότι είναι πολύ πιο πιθανόν ένας συνεξαρτόμενος να κάνει την αλλαγή και να προχωρήσει από ένα ανασφαλές στυλ δεσμού και από μια συνεξαρτητική προσωπικότητα να προχωρήσει μέσω της ψυχοθεραπείας, της ψυχοεκπαίδευσης και του πολύ συνειδητού πνευματικού αγώνα στο να αποκτήσει ένα ασφαλές δεσμού και μια υγιή προσωπικότητα, ενώ είναι αρκεσιστές λόγω του ότι χαρακτηρίζονται από μια πνευματική τεμπελιά και δεν θέλουν να κοπιάσουν, θέλουν τον εύκολο δρόμο, είναι απίθανο, απίθανο να κάνουν αυτή την αλλαγή. Σε αυτό το σημείο σας υπενθυμίζω ότι ε, στο κανάλι μας στην κοινότητα, ε, αύριο, Σάββατο 28 Οκτωβρίου 2023, από τις 6 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ, 9 λέμε αλλά 10 τελειώνουμε, θα έχουμε το webinar με θέμα «Είμαι μήπως ναρκισιστής, είμαι συνεξαρτόμενος ή έχω ένα υγιές στυλ προσωπικότητας ασφαλούς δεσμού και ούτω καθεξής». Όσοι είστε στο τρίτο και τέταρτο επίπεδο συμμετοχή, θα έχετε δει ήδη το σύνδεσμο που έχουμε αναρτήσει στην καρτέλα κοινότητα για να συμμετέχετε στο webinar. Αν ενδιαφέρεται κάποιο, προλαβαίνει και σήμερα να γραφτεί για να συμμετέχει αύριο. Επίση, το ίδιο θέμα θα έχουμε στα διαζώσει ψυχοεκπαιδευτικά εργαστήρια στην Αθήνα, τα οποία θα γίνουν το Σάββατο 4 Νοεμβρίου και την Κυριακή 5 Νοεμβρίου, με το ίδιο θέμα. Και υπάρχουν ακόμη τρει-τέσσερι θέσει στα ψυχοεκπαιδευτικά εργαστήρια. Οπότε, αν κάποιο δεν το έχει ακούσει και ενδιαφέρεται, α μου στείλει email στο θέκλαπετρίδο.gr, το email μου, να γράψει το θέμα του email πληροφορίε για τα ψυχοεκπαιδευτικά εργαστήρια και να του στείλω πληροφορίε. Ε, θεωρώ ότι η κοπέλα αυτή που έχει γράψει αυτό το σχόλιο θα είναι πολύ ωφελημένη αν ξεκινήσει να κάνει ψυχοθεραπεία για να επεξεργαστεί τις δυναμικές της σχέσεις που είχε να επεξεργαστεί τη σχέση που έχει με τον εαυτό της και να ξεδιαλύνει αυτά που έχει βιώσει, να θεραπεύσει τα τραύματά της και να μπορέσει να προχωρήσει με ένα πιο ασφαλές στυλ δεσμού και να πάρει τα μαθήματα από τα παθήματα αυτής της σχέσης, γιατί όταν δεν κάνουμε ψυχοθεραπεία μετά από έναν τόσο τραυματικό χωρισμό, κινδυνεύουμε να κουβαλούμε το τραύμα αδιαχείριστο και να το μεταφέρουμε στις επόμενες σχέσεις μας και δεν το θέλουμε αυτό με τίποτα. Στην περιγραφή αυτού του βίντεο, το αρχικό βίντεο, ε, κάτω από το οποίο γράφτηκε το σχόλιο που αποτέλεσε και την αφορμή για αυτό το βίντεο. Φιλιά!